Καλησπέρα και από μένα. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι χρήσιμες και απαραίτητες, ώστε όλοι εμείς, όσοι έχουμε έγνοια για την πορεία του αθλητισμού στη χώρα μας και εικόνα για τις τεράστιες ελλείψεις που αντιμετωπίζει, μπορούμε να συζητάμε, να παλεύουμε, ώστε να αλλάξουν τα πράγματα και να στηρίξουμε τα σωματεία, τους αθλητές και τους προπονητές. Ως γυμνάστρια σε σχολείο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και προπονήτρια πολλά χρόνια στο Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι η κατάσταση στον εργασιακό χώρο είναι τραγική. Γνωρίζουμε ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία και αποτελεί προστασία σε θέματα υγείας του ανθρώπου. Είναι αναγκαίο λοιπόν ο αθλητισμός να είναι ένα πραγματικά δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Είναι όμως, όσοι βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο, ειδικά ως εργαζόμενοι προπονητές και γυμναστές, γνωρίζουμε πολύ καλά τα τεράστια αποτελέσματα της εγκατάλειψης του αθλητισμού από όλες τις κυβερνήσεις και το ενδιαφέρον τους συγκίνεται μόνο όταν έχουν κέρδος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του σχολικού αθλητισμού, την κατάργηση των προγραμμάτων σε δήμους και περιφέρειες, την υποβάθμιση υποδομών και αθλητικών εγκαταστάσεων, την υποχρηματοδότηση και απαξίωση του σωματιακού αθλητισμού. Όλοι γνωρίζουμε ότι η υποβάθμιση του σχολικού αθλητισμού έχει οδηγήσει το σωματείο να παίζει το ρόλο αυτό, να συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό παιδιών και το ταλέντο να μην το παίρνει. Όλοι γνωρίζουμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των σωματείων, η οποία έχει αντίκτυπο στην αύξηση των συνδρομών των μελών, αλλά και στην αδυναμία πολλές φορές να εξασφαλιστούν οι μισθοί προπονητών και η βοήθεια σε αθλητές. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε ότι τα σωματεία λειτουργούν κυρίως με το μεράκι πολλών ανθρώπων που αγαπάνε αυτό που κάνουν με αρκετές θυσίες και προσωπικό χρόνο. Μιλώντας για τους εργαζόμενους στον χώρο του αθλητισμού, θα πρέπει να πούμε ότι αυτοί έχουν μια ποικιλία στην προέλευσή τους. Έχουμε τους απόφοιτους στο ΣΕΦΑ, απόφοιτοι των ΙΕΚ προπονητικής, κάτοχοι σεμιναρίων, πιστοποιητικών ή σχολών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αλλά και μια μεγάλη διασπορά στους χώρους εργασίας. Ο μεγαλύτερος όγκος απασχολείται σε αθλητικά σωματεία και γυμναστήρια, συμπληρώνει εισόδημα σε personal, ενώ λιγότεροι απασχολούνται στους δήμους, σε νοσοκομεία, σε κέντρα αποκατάστασης και σε σχολεία. Αν εξαιρέσουμε τους λίγους που δουλεύουν στο δημόσιο ή σε κάποιους άλλους ιδιωτικούς χώρους, μεγάλα σωματεία και ιδιωτικά σχολεία, η πλειοψηφία δουλεύει ανασφάλιστη με πολύ χαμηλούς μισθούς, μέρος των χρημάτων μαύρα, ενώ σε πολλές των περιπτώσεων η δουλειά στον χώρο του αθλητισμού είναι δεύτερη, μαζί με κάποια κύρια για να μπορεί να βγαίνει ο μήνας. Είναι γνωστή η άθλια κατάσταση πολλών συναδέλφων που εργάζονται σε γυμναστήρια με 2 και 3 ευρώ την ώρα, σχεδόν πάντα με μια απασχόληση ή σπαστό οκτάωρο. Ότι αναγκάζονται πολλές φορές να κυνηγάνε πιστοποιητικά και καταρτήσεις που τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Ότι είναι πολλές φορές για μεγάλα διαστήματα απλήρωτοι, ότι αντιμετωπίζονται ως περσόνες με τις γυναίκες συναδέλφισσες να δέχονται συστάσεις ακόμα και για τον τρόπο ένδυσής τους. Χρειάζεται να παλέψουμε πιο αποφασιστικά, ώστε να μην υπάρχει αυτός ο μεγάλος κατακαιρματισμός των εργαζόμενων στον χώρο μας. Να παλέψουμε για την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, που θα καθορίζει την ορομίστη αμοιβή για όσους αμείβονται με την ώρα. Για την ασφαλιστική κάλυψη τόσο στον κλάδο της σύνταξης, όσο και στις παροχές υγείας όλων των προπονητών σε ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για όσοι συμμετέχουν σε διασυλλογικά πρωταθλήματα και άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις, να δίνεται επίδομα για την κάλυψη των αντιπορικών και την παρουσία τους, είτε ως προπονητές ή συνοδοί. Για τους απόφοιτους της ΕΦΑ που εργάζονται σε γυμναστήρια και κέντρα ευεξίας, επίδομα πτυχίου. Έχουμε πολλά ακόμα. Είναι θετικά τα βήματα που γίνονται στην οργάνωση των συναδέλφων. Είμαστε αισιόδοξοι και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ.